τους καλούμε για άλλη μια φορά να μετανοήσουν και να επιστρέψουν στο δρόμο της Ορθοδοξίας. Ο δρόμος που βρίσκονται τώρα δεν είναι μονόδρομος, όπως προσπαθούν κάποιοι να μας πείσουν, αλλά είναι σίγουρα κατήφορος που οδηγεί στην αιώνια απώλεια. Τους τονίζουμε ότι δεν θα τους ακολουθήσουμε. Ακολουθούμε την αδέσμευτη επιστήμη και τους πραγματικά θεοφόρους πατέρες της πίστης μας, από επίσκοπο μέχρι απλό μοναχό, οι οποίοι όλοι με μια φωνή βροντοφωνάζουν «Όχι στο εμβόλιο!». Νέα συγκέντρωση έκαναν χθες στο κέντρο της Πάτρας πολίτες που τάσσονται κατά του εμβολιασμού. Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης των πολιτών που διαφωνούν με την υποχρεωτικότητα των εμβολίων ζήτησε να συλληφθούν όλοι οι βουλευτές καθώς και οι πρόεδροι της Δημοκρατίας με το άρθρο περί ΕΣΚΑ της προδοσίας. Επίσης ζήτησε ο στρατός να στηρίξει την προσωρινή κυβέρνηση που θα επιλέξει πρωτογενός ο λαός. Την Ελλάς να υλοποιήσει άμεσα τα εντάλματα σύλληψης και τις ένοπλες δυνάμεις να στηρίξουν την προσωρινή κυβέρνηση που θα επιλέξει πρωτογενός ο λαός για να ασφαλίσει την πατρίδα μας από κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο κατά την κρίσιμη μεταβατική περίοδο. Έχετε απόλυτη ευθύνη για ό,τι συμβεί. Πάτρα 16 Εβδόμου 2021, ο λαός. Εκλαμβάνω ότι αυτό σημαίνει αποδοχή. Συνεπώς, και να ξέρετε ότι δεν μασάω τα λόγια μου ποτέ. Οι συγκεντρωμένοι με πανό και συνθήματα τάχθηκαν ενάντια στους εμβολιασμούς, χωρίς μάσκες και μέτρα προφυλάξεις. Νωρίτερα ζητήθηκε δημόσια συγγνώμη για την φραστική επίθεση στο Μητροπολίτη Πατρών. Το λέω γιατί προβλέπετε όχι μόνο σε μια σειρά νόμους του εσωτερικού δικαίου και στο Σύνταγμα, κορυφαίο, αλλά και στις διεθνείς συμβάσεις οι οποίες έχουν προκύψει από το 1948, Δεκέμβριο του 1948, Γενάρη του 1949, με πρώτη από όλες το καταστατικό του ΟΗΕ, όπου εκεί στα άρθρα 55 και 62 καθορίζεται ότι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος για τα πάντα. Είναι ελεύθερος για τα πάντα. Εντάξει, το καταστατικό του ΟΗΕ. Και ταυτόχρονα υπάρχει η οικουμενική διακήρυξη για τα δικαιώματα του ανθρώπου.